και ψάχνουν και τον Γκουλ μετά λίγο. Χάσε με. Θα ξανά έρθει το κότος εκεί του τάψαρα λίγο. Περίμε λίγο, θα τα φέρουν δηλαδή από το τέτοιο. Ναι. Το εργοστάσιο της κατά έχει, το catering. Θα πηγαίνουν στο μαγαζί. Έχει εργοστάσιο στο catering. Έχει όλα τα πανεπιστήμια, το ΠΑΜΑΚ, το ΑΦΙΘΙΤΑ, το ΙΝ που είναι και στο Καφτατζόγλιο. Έχει το ΤΑΤΕΙ της Ίνδου. Έχει στην Κέρκυρα. Έχει καμιά 15 δεξιώσεις αίθουσες. Τώρα πήρε και το μύθι. Εγώ θέλω να σε πω ρε βλάκα. Δεν έχετε και παιδί, δεν θα μαγειρεύετε στους μάγειρες. Έτσι λέει. Τώρα εγώ σήμερα το πήγα και κόκλα. Θα τα φέρνει εκεί πέρα και θα τα έχει μέσα σε... Ναι, αλλά αυτά τα φαγητά που έχει αυτός δεν τρώγονται, δεν είναι για εστιατόριο. Είναι για νοσοκομεία, είναι για φοιτητές, είναι... Πώς σε πω, κατάλαβες. Ναι. Δεν έχει δουλειά αυτό, ρε φίλε. Πώς δεν έχει, μαλάκα. Ανοίγουμε 12 και κλείνουμε 6 ώρα και κάνουμε 1000 ευρώ τζίρο. Αυτό έχει, αυτό. Ναι, αλλά έχετε τρία άτομα, είστε τρία άτομα μέσα, τέσσερα άτομα είστε. Σύνολο, πέντε είστε, έπρεπε να είμαστε τουλάχιστον 8 άτομα. Ναι, τα μεροκάματα τα βγάζει, αυτό είναι σου λέει ο Θανάσης. Πώς το πέτω. Και τα ένσημα και όλα. Μόνο εγώ παίρνω ρε μαλάκα, οι άλλοι τι παίρνουν, 5-6 εκατοστάρικα παίρνουν τα κορίτσια, τι παίρνουν, εσείς πετά εξάωρες. Οι άλλοι τόσο δημοφιλής έγινε στο Άσια. Έξω πιστάρικα, παίρνει εξάωρες. Σιγά τα λεφτά που παίρνουν τώρα. Κώστα, γιατί δεν πας ο Μάστερς εσύ, ρε μαλάκα. Ας εδώ εσάς μας έβρε την κουράδα, τι να μαγειρέψει εκεί πέρα, κάνει φασολάδα. Μαζί με τον Τιμάσαι. Μαλάκα εσείς, γιατί φασολάδες κάνω εγώ βρε παπατζή. Τώρα δεν φασολάδα, παιδιά, μη δώσετε, μη δώσετε ποτέ φασολάδα σε κάτω. Δώσουν... Ο άλλος βαρούσε μπουνιά στο παράθυρο, μόνος του. Δες που, που κρυβότανε ρε ο μαλάκας, δες που κρυβότανε αυτό το αρχίδι. Ρε φού να δεις ο Κούλμης που κρυβότανε. Πού είναι, πού είναι. Εδώ μπροστά είναι. Α, κι άλλος είναι σκάλα. Και στη σκάλα είναι. Πάει αυτός. Τι μάλλον το ωραία. Αυτός από εδώ τι έγινε, ψόψε.